τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλιάνο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Για να δούμε βεβαίως αυτό το ζήτημα με το ΕΚΑΒ στην Κασάνδρα, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και είναι ένα θέμα το οποίο μένει άλυτο πολλά χρόνια και ήδη πια έχουμε μπει στο καλοκαίρι χωρίς να έχουμε βρει ακόμα λύση. Νομίζω ότι ορθώς επικεντρώνεται το ζήτημα στην Κασάνδρα σε πρώτη φάση, γιατί η Κασάνδρα αυτή τη στιγμή θα δεχθεί το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών της Χαλκιδικής και θα δεκαπλασιαστεί και θα πολλαπλασιαστεί και περαιτέρω ο πληθυσμός τους. Αλλά το ζήτημα, κύριε Χατζημίση, βρίσκεται σε όλη τη Χαλκιδική. Να πούμε εδώ, να θυμίσουμε ότι η Χαλκιδική έχει 6 μονάδες υγείας, 5 κέντρα υγείας, Παλαιοχώρια, Αγίου Νικολάου, Καλλικράτειας, Μουδανιών, Κασάνδρας, συν το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής. Καμία από αυτές τις μονάδες υγείας, όπου και εδρεύουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν είναι πλήρως στελεχωμένη με τους απαραίτητους διασώστες, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες που χρειάζονται ανά 24ωρο. Όταν λέμε βάρδιες, εννοούμε κάθε 8ωρο πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, δεν μιλάμε για περισσότερα, τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Ο αριθμός των διασωστών που υπηρετούν στις μονάδες υγείας αυτές, στις βάσεις δηλαδή του ΕΚΑΒ, είναι πολύ μικρότερος από τον απαιτούμενο. Αν δηλαδή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΕΚΑΒιτών χρειάζεται στη Χαλκιδική πάνω από 70 διασώστες για να μπορούμε να λέμε ότι κάθε βάρδια καλύπτεται, δηλαδή τρεις βάρδιες ανά 8ωρο, στη Χαλκιδική υπηρετούν περίπου 30, κάτω από τους μισούς. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει με τον πιο ζωφερό τρόπο το πρόβλημα. Θυμίζω πέρυσι ότι είχαμε 2 θανάτους και στην Ουρανούπολη και στη Σκιώνη, 2 συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν διεσώθησαν διότι δεν έλαβαν την υπονοσοκομιακή περίθαλψη η οποία απαιτείται με την πρόσβαση, την άμεση πρόσβαση του ασθενοφόρου. Αυτά τα πρώτα λεπτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορεί να κριθεί και η ζωή. Τώρα είχαμε μια επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και είπε η διοικήτρια του ΕΚΑΒ ότι θα υπάρξει στελέχωση του ΕΚΑΒ της Χαλκιδικής και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσουμε στα 5 ασθενοφόρα. Κοιτάξτε, καταρχήν περιμένουμε να το δούμε αυτό. Σας είπα όμως πριν ότι ο αριθμός που λείπει είναι πολύ μεγάλος. Είμαστε ούτε κάτω από τους μισούς. Δεν λύνεται λοιπόν το πρόβλημα με τις μετακινήσεις που γίνονται. Νομίζω ότι αν γίνει κάτι θα είναι μια εμβαλωματική λύση μόνο για το καλοκαίρι. Άκουσα εδώ από το δελτίο σας να μιλάει για 5 διασώστες. Δεν είναι αυτός ο αριθμός. Δεν μπορεί να καλύψει. Καλύπτει ουσιαστικά μια βάρδια. Μια βάρδια σε μια βάση ασθενοφόρων. Ναι. Δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζονται σίγουρα εδώ να μετακινηθούν διασώστες ή να προσληφθούν. Αν δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση στο χώρο του δημοσίου τομέα που πρέπει να γίνει κάποια πρόσληψη, σίγουρα είναι αυτή του ΕΚΑΒ και δίστη Χαλκιδική. Φαίνεται όμως ότι από την Αθήνα, στο κέντρο, στο Υπουργείο Υγείας δεν τα ακούνε αυτά, διότι δεν δίνουν λύση εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι και πολύ καλά το τοποθετείτε. Ήμασταν πέρυσι εκεί και κλείναμε τους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ήμασταν πρόπερσι εκεί, το ζήτημα ήταν ξανά παρόν. Είμαστε ξανά και φέτος εδώ. Εγώ λοιπόν ρωτώ ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημόσιας διοίκησης, ποιες είναι οι προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που είναι το ΕΚΑΒ και είναι ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο το οποίο έχει τη δικιά του διοίκηση και μπορεί να ενεργήσει και υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Υγείας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του όταν αποδεδειγμένα πια υπάρχουν θάνατοι από αυτή την έλλειψη. Και νομίζω ότι και πρόσφατα πριν η θριαλίδα που φέτος ξανά άνοιξε το ζήτημα ήταν ο θάνατος μιας συμπολίτησάς μας στην Καλλιθέα η οποία περίμενε αβοήθητη εξέπνευση στην παραλία της Καλλιθέας, αβοήθητη περιμένοντας να επιστρέψει το ασθενοφόρο το μοναδικό που υπήρχε στην Κασάνδρα από διακομιδή που γινόταν σε Ρώσο τουρίστα που είχε έμφραγμα και πήγαινε στον Πολύγυρο. Λοιπόν, να αφήσουμε το ΕΚΑΒ. Βεβαίως, όπως έχουμε πει, το συνεχίζουμε το θέμα όλες αυτές τις ημέρες εδώ από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε όμως στο άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί σήμερα την κοινωνία, κύριε Βαλιάνο, της Μακεδονίας εν προκειμένου. Και δεν μιλάμε βεβαίως για την συμφωνία των Πρεσπών, τη συμφωνία με τα Σκόπια. Ποια είναι η δικιά σας άποψη για αυτή τη συμφωνία? Έχω την εντύπωση, κύριε Χατζημίση, ότι η Ελλάδα προσχώρησε σε μια κακή συμφωνία.
τα συμφωνηθέντα έτσι όπως αποτυπώθηκαν σε αυτό το κείμενο μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων αποτελούν εθνική υποχώρηση σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα διαπραγματευτικά τα προηγούμενα χρόνια. Ουδέποτε λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν εκχωρήσει και είχαν αποφασίσει να εκχωρήσουν τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Δύο αστήριχτες ουσιαστικά έννοιες με βάση την ιστορία, τις οποίες πανηγυρίζουν οι Σκοπιανοί που κατέκτησαν κατά τη διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία όχι απλά και μόνο δεν περικόπτουν τις αλυτρωτικές διαθέσεις της γείτονος χώρας, αλλά την ενισχύουν ακόμα περισσότερο, διότι το φαινόμενο του μακεδονισμού, όπως έχει διαχρονικά υπάρξει στη γείτονα χώρα, νομίζω ότι από αυτή την συμφωνία θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Βαλιάνο, όμως η κυβέρνηση αντιτείνεται ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Συμβαίνει το αντίθετο, ότι δεν δίνουμε κανένα όνομα, παίρνουμε όνομα, ότι αυτή η συμφωνία είναι εποφελία της χώρας μας. Θα σας πω λοιπόν, ποια ήταν τα διαπραγματευτικά χαρτιά της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και ότι έγινε στο πλαίσιο όλων αυτών που έχουν συμφωνηθεί ήδη, ότι δηλαδή θα πάμε με γεωγραφικό προσδιορισμό. Νομίζω ότι είναι άκυρο να λέμε ότι κάτι είχε συμφωνηθεί κατά το παρελθόν. Τίποτα δεν είχε συμφωνηθεί. Πρώτη φορά έρχεται η συμφωνία και τη φέρνει αυτή η κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΛ. Εσωτερική συμφωνία, ενώ ότι είχαν συμφωνήσει ότι θα αναγνωρίσουμε τα Σκόπια με γεωγραφικό προσδιορισμό. Κύριε Χατζημίση, πρώτη φορά, ξαναλέω, έρχεται στη Βουλή συμφωνία. Αλλά βεβαίως συμφωνία. Μια τέτοια συμφωνία έρχεται. Άρα πρώτη λοιπόν φορά. Δεν ξέρουμε οι προηγούμενοι τι θα έφερναν. Ήρθε τέλος πάντων, υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Εάν λοιπόν οι προηγούμενοι μας έφερναν κάποια συμφωνία, τότε θα ήμασταν σε θέση να τους κρίνουμε και τι θα είχαν κερδίσει για να φέρουν αυτή τη συμφωνία με γεωγραφικό προσδιορισμό, τι θα είχε προηγηθεί. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι χάσαμε και τα διαπραγματευτικά μας χαρτιά. Ποια ήταν αυτά? Ήταν η είσοδος των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και η έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών. Αυτά λοιπόν και τα δύο έχουν εξαϊλωθεί, υπό ποια έννοια? Με την υπογραφή της συμφωνίας και με την ψήφισή τους από το Σκοπιανό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και οι ενταξιακές συνομιλίες. Εάν λοιπόν αυτές αρχίζουν, είναι οι νομικές συνέπειες που λέμε ότι παράγονται ήδη. Αν λοιπόν αυτό ξεκινήσει και εξελίσσεται, ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι σε δύο χρόνια που θα έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα γεγονότα και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο θα μπορέσει να ανακαλέσει αυτή τη συμφωνία και ποια κυβέρνηση τότε θα μπορέσει να τη σαμποτάρει υπό την πίεση, αναλογιστείτε, της διεθνούς κοινής γνώμης τότε. Τώρα μας πιέζουν. Mm. Φανταστείτε τότε να έχουν δημιουργηθεί και τετελεσμένα γεγονότα με το πλησίασμα των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η συμφωνία. Άρα λοιπόν, μακεδονική εθνότητα, γλώσσα, σύν το γεγονός ότι χάσαμε τα διαπραγματευτικά μας όπλα, νομίζω ότι αποτελούν τα στοιχεία μιας κακής συμφωνίας. Άρα λέτε ότι αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, εσείς λέτε ότι ήδη έχει τελειώσει. Στην πραγματικότητα, στην νομική πραγματικότητα, ναι, χρειάζεται η κύρωση και από τη Βουλή. Αν ήταν άχρηστο αυτό το στάδιο της συμφωνίας, δεν θα ερχόταν καν. Πλην όμως, η σκακέρα, η διεθνής, η πολιτική δεν είναι μόνο νομικά. Είναι και συσχετισμοί. Αναλογιστείτε, και γι' αυτό σας περιέγραψα, ότι αν ξεκινήσουν τα Σκόπια την πορεία προς το ΝΑΤΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο απαιτήσεις και των Ευρωπαίων και των Ατοϊκών, αναλογιστείτε αν αυτό θα μπορέσει υπό την πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης και των ισχυρών του πλανήτη αυτού να ανακοπεί όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βαλιάνο, πιστεύετε ότι θα βγούμε τελικά από την κρίση, βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο, βγαίνουμε τελικά από αυτήν την κρίση? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πάθει ένα βέρτιγκο με αυτή την κυβέρνηση. Μόλις ψήφισε το τέταρτο μνημόνιο, ουσιαστικά την επικύρωση όλων των μέτρων που είχαν ψηφιστεί, ήρθε αμέσως και το Σκοπιανό. Και έχουμε χάσει ακριβώς τον προσανατολισμό μας που πρέπει να στραφούμε. Όχι, κύριε Χατζημίση, δυστυχώς με αυτή την πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση δεν θα έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Μέχρι το 2022 έχουν συμφωνηθεί
πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναλογιστείτε σε μια βυθισμένη ελληνική οικονομία από πού μπορούν αυτά τα χρήματα να εκταμιευθούν. Η φοροκαταιγίδα, η πίεση των χαμηλών στρωμάτων, η περικοπή των συντάξεων. Μέχρι πριν μία ώρα δημοσίευσε την έκθεση συμμόρφωσης η Κομισιόν σε σχέση με τα προαπαιτούμενα και εκεί πραγματικά αναφέρει ότι και περικοπή των συντάξεων θα έχουμε από 1η-1η του 2019 και μείωση του αφορολόγητου από 1η-1η του 2020. Επομένως, ποια είναι η καθαρή έξοδος για την οποία μιλάμε. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και στο εξής, αν δεν αλλάξει το πρόσημο της πολιτικής και αν δεν στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας μέσα από μεταρρυθμίσεις και από φοροελαφρύνσεις και δεν αποφύγουμε τελικά αυτή την κακή νομοθέτηση όπως την έχει εξελίξει η παρούσα κυβέρνηση με επιδοματικές πολιτικές που ουσιαστικά είναι αντιαναπτυξιακές. Ζητούμε λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να είναι το πρόταγμα των πολιτών οι οποίοι με αφορμή το Σκοπιανό ενεργοποιήθηκαν και βγήκαν στους δρόμους, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να αναζητήσουν είναι η αλλαγή της πολιτικής συνολικά και στην οικονομία. Και εδώ πιστεύω ότι μια πολιτική αλλαγή είναι το προαπαιτούμενο για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Βαλιάνο, εις αύριον τα σπουδαία, καθώς περιμένουμε τις εξελίξεις από το Eurogroup για το ελληνικό χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.